Νέστορα, καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Σφραγίζει και ανακοινώνεται Αύριο, εκτό απρόπτου, το κυβερνητικό πακέτο στήριξη τη οικονομία. Το πρωί είχε παρουσιαστεί ενώπιον του Πρόεδρου τη Δημοκρατία από του Υπουργού Εργασία και Οικονομικών. Σύμφωνα με πληροφορίε του ΣΥΓΜΑ, εντοπίστηκαν σημεία που έχριζαν αλλαγών, ενσωματώθηκαν και η Ζέτα Εμιλιανίδου και ο Κωνσταντίνο Πετρίδη έσπευσαν εκ νέου στο Προεδρικό απόψε, αργά το απόγευμα. Yeah. Οι πληροφορίε φέρουν τι πιέσει παρά τα αυτά να αυξάνονται για συμπεριλήψη περισσότερων τομέων οικονομική δραστηριότητα στο πακέτο στήριξη, το οποίο είναι κομμένο ραμμένο στα μέτρα των αντοχών των κρατικών ταμείων. Σίγουρα α, θα στηριχθεί μέχρι και τι 12 του Οκτώβριο ο κλάδο των ξενοδοχείων με επιδότηση μισθών. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο την δεδομένη χρονική στιγμή. Ναι, ε, πάντω από εκεί και πέρα, νες, τώρα αρχίζουν οι δύσκολε εξισώσει. Οντό στόχευση είναι η λέξη κλειδί που χρησιμοποιεί το οικονομικό επιτελείο τη κυβέρνηση. Δεδομένων των πιέσεων στα κρατικά ταμεία, η προσπάθεια είναι μια όσο το δυνατόν ορθολογική διαχείριση πυρών, κατά τρόπο που να εξασφαλίζεται, αν θέλετε, ότι θα στηριχθούν αυτοί που πραγματικά έχουν ανάγκη και αυτοί που έχουν πιθανότητε να επιβιώσουν τι κρίσει του κορονοϊού. Συνεπία τούτου, η στήριξη αναμένεται ότι θα δοθεί σε επιχειρήσει που θα μπορούν να τεκμηριώσουν απώλειε μεγάλου μέρου του κύκλου εργασιών του. Εκτιμήσει αναφερόμαστε τώρα σε εκτιμήσει, αναφερόμαστε τη τάξη ναι. του 40 έω και 50%. Αναμένεται πάντω με μεγάλο ενδιαφέρον να ξεκαθαρίσει και το τι με γενέστε με το μίσο όπω αυτό τη οικοδομική βιομηχανία, η οποία ήταν τουλάχιστον μέχρι το πρωί εκτός του σχεδίου στήριξη, αλλά και αυτών του λιανεμπορίου της μεταπίσης και του πρωτογενούς τομέα Αυτό τώρα πώς εκλαμβάνεται από τους κοινωνικούς εταίρους. Τώρα τα πράγματα η ανησυχία είναι διάχυτη. Ε, τόσο στην όχθη των συνδικαλιστών, όσο και σε αυτή των εργοδοτών. Αυτό συμβαίνει γιατί είχαν διαφορετικέ προσεγγίσει για τη μορφή τη κρατική στήριξη. Σημαίνει οι συνδικαλιστέ ταυτίζονται ε, εν πωλή με την κυβερνητική γραμμή που θέλει στοχευμένη στήριξη. Οι εργοδότε ευνοούν μια οριζόντια στήριξη ω είχε μέχρι σήμερα, με, με μια διαφορά σημαντική παρά τα αυτά ότι θα πρόκειται αύξηση του ποσοστού τη ε, ε, επίπτωση των κύκλων εργασιών μια επιχείρηση, το 40 με 50%, προκειμένου να καταστεί δικαιούχο. Οι ανησυχίε τώρα στους κόλπους των συνδικαλιστών σχετίζονται με το ενδεχόμενο αλλαγής Τη της κυβέρνησης ή να εισαχθούν τέτοιες αλλαγές που να διαφοροποιούν αν θέλετε, την κατεύθυνσή της. Στους εργοδότες οι ανησυχίες όμως σχετίζονται με την επόμενη μέρα και τη διαχείριση της κατάστασης από τις επιχειρήσεις που θα μείνουν εκτός του πακέτου στήριξη. Στην τελική, αν θέλει, η ανησυχία των δύο πλευρών για διαφορετικούς λόγους όμως έχει μια κοινή συνισταμένη και σχετίζεται άμεσα με την απασχόληση και τους μισθούς. Πρόσθετα, τώρα να πούμε ότι σημειώνεται και η καθυστέρηση στην πρόσβαση σε ρευστό από τα ευρωπαϊκά ταμεία αλλά και όλων των διαδικαστικών που χρειάζονται για να τρέξουν για να μπει στην οικονομία ρευστό από την Ευρώπη. Είχαμε όμω νέε ναι, αναφορέ του Διευθύνοντο Συμβούλου τη Τράπεζα Κύπρου για στήριξη τη οικονομία. Ναι, σε, σε, μήνυμά του συγκεκριμένα προ το προσωπικό τη Τράπεζα Κύπρου, ο Πανίκο Νικολάου σημειώνει τα εξή. Αναφέρει ότι στηρίζουμε τη μικρομεσαία επιχείρηση και τον αυτοεργοδοτούμενο, στηρίζουμε τη βιώσιμη επιχειρηματικότητα και τη διατήρηση των θέσεων εργασία. Κατά του πρώτου τρει μήνε του 20, η Τράπεζα παραχώρησε 450 τόσα εκατομμύρια σε νέο δανεισμό επιχειρήσει και αυτοεργοδοτούμενου, καταγράφοντα δύο 100% αύξηση σε σύγκριση με πέρσι, σημειώνει ο επικεφαλή τη Τράπεζα Κύπρου Πέτρα. Μάλιστα. Σε ευχαριστώ πολύ, Νέστορα Βασιλείου.